Λέγαμε ότι βλέπουμε μια ραγδαία άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Η περίπτωση Wilders στην Ολλανδία ήταν η τελευταία χαρακτηριστική νίκη εκλογική. Και όλη αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς δείχνει να συνδέεται και με το μεταναστευτικό. Πώς θεωρείτε ότι τροφοδοτήθηκε αυτή η τάση και πού βλέπετε να μας οδηγεί? Δεν έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Έχουμε άνοδο της ζήτησης για ασφάλεια, πρώτα απ' όλα, αυτό είναι το κύριο. Δηλαδή, άνοδο της ζήτησης ασφάλεια και στην οικονομία, το οποίο ευνοεί και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, αν θέλετε, αν είχαμε μόνο την οικονομία, αλλά ευνοεί και δεξιά κόμματα, λαϊκά δεξιά κόμματα, αλλά έχουμε άνοδο της ζήτησης για ασφάλεια και στο μεταναστευτικό, δηλαδή στην προστασία της ανοιχτής κοινωνίας. Το θέμα των περισσότερων δεν είναι όλοι όσοι έρχονται, είναι το πολιτικό Ισλάμ. Γιατί πολύ απλά έχει πολλά επί στην εισαγόμενη εγκληματικότητα. Οπότε, επειδή αυτοί που προσφέρουν και στα δύο ασφάλεια, ή τουλάχιστον στα λόγια προσφέρουν και στα δύο ασφάλεια, είναι αντισυμβατικά συντηρητικά κόμματα, εκ των οποίων αρκετά είναι ακραία, έχουμε άνοδο αυτών. Εάν υπήρχε κάλυψη της ζήτησης από κάποιο παραδοσιακό κόμμα, όπως προσπαθούν να κάνουν αυτή τη στιγμή σε διάφορες χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, δεν θα είχαμε τόσο μεγάλη άνοδο αυτών των κομμάτων. Βέβαια, αυτό που βλέπουμε σε πολλές χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, μιλήσαμε για την Ολλανδία, είναι ότι όλο και περισσότερος χώρος δίνεται στα δεξιά της δεξιάς. Ας πούμε, για παράδειγμα, και στη Γερμανία έχουμε δημοσκοπικά μια πολύ μεγάλη άνοδο του AfD. Ισχύει. Αλλά δεν σημαίνει ότι έγιναν ακραίοι οι πολίτες, οι ψηφοφόροι, ούτε σημαίνει ότι αγάπησαν τους ακραίους. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι κάποιος πάει στη Λαϊκή και θέλει λεμόνια. Θα πάει στον αγαπημένο του πολίτη, δεν θα βρει. Θα κάνει μια γύρα, δεν θα βρει. Θα βρει σε έναν. Θα τα αγοράσει. Δεν έχει σημασία αν το συμπαθεί ή όχι. Αυτή τη στιγμή τη σκληρή στάση στο μεταναστευτικό την πουλάνε στις περισσότερες χώρες μόνο τα αντισυμβατικά συντηρητικά κόμματα. Όμως, δείτε το παράδειγμα της Γερμανίας, το οποίο είπατε, με το AfD, που ήταν στο 22-23%, το κόμμα της Wagenknecht, το οποίο θα δημιουργηθεί, η οποία προέρχεται από το Linke. Που προέκυψε από την διάσπαση της γερμανικής αριστεράς, τον Die Linke. Ακριβώς. Είναι ένα αριστερό κόμμα με σκληρή στάση στο μεταναστευτικό. Αυτό στις δημοσκοπήσεις που λένε αν θα το ψηφίσουν πάει 14-15% και ρίχνει το AfD από το 23 στο 17. Γι' αυτό λέω ότι είναι ζήτηση για ασφάλεια, απλά στις περισσότερες χώρες καλύπτεται μόνο από αυτού του είδους τα κόμματα. Εάν έχουμε μια στροφή ολική του EPP, για παράδειγμα, θα ξεφουσκώσουν αυτά τα κόμματα. Λέτε δηλαδή ότι δεν έγιναν, ακραίοι πολίτες, μπορεί όμως να απέτυχαν τα παραδοσιακά κέντρο-δεξιά, κέντρο-αριστερά κόμματα να αντιμετωπίσουν το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται και να δώσουν απαντήσεις? Αυτό ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί? Διότι μέχρι και πρόσφατα θεωρούσαν το μεταναστευτικό ως λύση σε ένα άλλο πρόβλημα, το δημογραφικό. Οπότε προωθούσαν πολλά κόμματα το μεταναστευτικό. Τώρα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Η τάση στην Ευρώπη είναι απέναντι σε αυτό. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί μια λύση πανευρωπαϊκή από τα κόμματα τα παραδοσιακά, γιατί αλλιώς θα βρεθεί η λύση, η όποια λύση, από κόμματα τα οποία τα περισσότερα είναι ακραία, και δεν είναι μόνο ότι είναι τα περισσότερα ακραία. Τα κόμματα δεξιά της δεξιάς σε μεγάλο βαθμό είναι και φιλορωσικά, που σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί, εάν πάρουν μεγάλο ποσοστό στις ευρωεκλογές, και γεωπολιτικό θέμα στην Ευρώπη. Μήπως όμως, κύριε Πιστολά, πέτυχαν και οι μεταναστευτικές πολιτικές, οι πολιτικές ενσωμάτωσης, για να βλέπουμε την Ευρώπη να γίνεται από μια κατεξοχήν ζώνη ανοιχτών κοινωνιών και ανοιχτών συνόρων να επιστρέφει, να γυρνάει μάλλον σε μια πρωτοφανή για τα δικά της πολιτισμικά χαρακτηριστικά εσωστρέφεια και περιχαράκωση? Δεν γυρνάει. Είναι λάθος, θεωρώ, αυτή η ανάγνωση. Οι πολίτες οι περισσότεροι θέλουν να προστατέψουν τις ανοιχτές κοινωνίες. Θέλουν να προστατέψουν τη θέση της γυναίκας. Θέλουν να προστατέψουν το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Όταν έχεις πληθυσμούς που έρχονται, γι' αυτό λέω δεν αντιδρούν σε όλους, οι οποίοι αυτοί οι πληθυσμοί θεωρούν τη γυναίκα υποδέστερη, αυτοί οι πληθυσμοί δεν δέχονται τη διαφορετικότητα και θέλουν να στο επιβάλλουν, δεν είναι οι Ευρωπαίοι οι οποίοι περιχαρακώνονται. Θέλουν να αφήσουν έξω αυτούς που δεν ανέχονται
την ανοιχτή κοινωνία. Θέλουν να προστατεύσουν την ανοιχτή κοινωνία. Δεν το θεωρώ συντηρητικό αυτό. Το θεωρώ προστασία της προόδου η οποία έχει γίνει. Ναι, θα μπορούσε ενδεχομένως η προστασία της προόδου να γίνει και με άλλες πολιτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών και απορρόφησης των πολυπολιτισμικών στοιχείων. Όταν έχεις από τις περιοχές, για παράδειγμα, του Μαγκρέμ ή από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, επί 5, επί 6, επί 7 σε εγκληματικότητα, ο κόσμος αυτό το βλέπει. Βλέπει αυτό και βλέπει άλλους μετανάστες, οι οποίοι κάνουν κανονικά τη ζωή τους, ζουν τη ζωή τους, δεν πειράζουν κανέναν, ενσωματώνονται. Το πρόβλημα δεν είναι όλοι. Ο κόσμος, οι πολίτες, αν δείτε τα στατιστικά, το εντάσσει στο πολιτικό Ισλάμ. Εκεί το εντάσσουν οι περισσότεροι στην Ευρώπη. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο που περιγράφετε, τι εκτιμάτε ότι θα δούμε στις ευρωεκλογές? Πιστεύετε ότι θα είναι μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς? Το ερώτημα το δικό μου είναι εάν το ECR θα ενωθεί με το ID. Mm-hmm. Γιατί εάν ενωθούν αυτοί οι δύο, υπάρχει περίπτωση, όχι πολύ μεγάλη, αλλά υπάρχει, να είναι πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές. Ενώ αν δεν ενωθούν, είναι ξεκάθαρα πρώτο κόμμα το EPP. Μάλιστα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ναι. Δεν είναι και πολύ ευχάριστο σενάριο αυτό. Όχι, δεν είναι καθόλου. Δεν είναι καθόλου. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει τα παραδοσιακά κόμματα ξανά να ξαναδούν τις πολιτικές τους στο μεταναστευτικό και να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών, να βάλουν στον πάγκο τους λεμόνια. Μάλιστα. Να μην υπάρχει μόνο ένας που τα πουλάει. Κύριε Πιστόλα, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία θα την συνεχίσουμε και τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή σας παρουσία στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.